coach, πείτε μας για το παιχνίδι σήμερα, αρχικά. Πριν από για το παιχνίδι, καταρχήν καλησπέρα σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις οικογένειες των δύο παιδιών που χάθηκαν από την ομάδα της Ρόδου. Το οποίο είναι ένα γεγονός πάρα πολύ τρομερό. Ως προς το μάτς, θέλω να πω ότι αντιμετωπίσαμε με σοβαρότητα το παιδί την ομάδα του Όμηρου και καταφέραμε να πάρουμε αυτό το μάτς και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Απέναντι σε μια ομάδα που θεωρώ η οποία είναι καλή και να μην μας ξεγελάει το αποτέλεσμα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και στην ομάδα του Όμηρου και να τους ευχαριστήσουμε όλους για την άψογη φιλοξενία που είχαν για μας. Ναι, κατά πόσο υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ μιας σχετικής ομάδας και μιας ομάδας του ομίλου δικού σας, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει διαφορά, δεν το συζητάμε. Πάντως θεωρώ ότι και η ομάδα του νησιού είναι μια ομάδα η οποία για τα επίπεδα που αγωνίζεται είναι μια καλή. Ο φετινός αγώνας του κυπέλλου Ερασιτεχνών έχει, ο φετινός θεσμός έχει λίγες ομάδες. Πού μπορεί να φτάσει η σειρά? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, προχωράμε βήμα-βήμα και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και θα δούμε πού φτάσαμε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια γιορτή για το χωριό μας. Ξέραμε ότι αντιμετωπίζαμε μια από τις καλύτερες ομάδες της ΔΕΘΑ Εθνικής. Δεν μπορούσαμε βέβαια σε κανένα σημείο του αγώνα να τους ακολουθήσουμε τον ρυθμό και την ποιότητα αυτής της ομάδας. Αλλά βέβαια αυτό δεν μειώνει καθόλου την προσπάθεια που έκαναν όλο τον χρόνο τα παιδιά και την κατάκτηση του κυπέλλου. Και φέτος τερματίσαμε στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος και συνεχίζουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά για την προσπάθεια του φετινή. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτάρια μου για το παιδί που χάθηκε στο φιβοκρεβαστή και λίγο σχίασε αυτή τη φάση του κυπέλλου. Όσον αφορά το επίπεδο των δύο ομάδων, τη διαφορά, ας πούμε, ήταν... Η διαφορά είναι τεράστια. Η μία ομάδα παίζει κάμα. Να συγκρίνουμε με τις ομάδες που είχαμε δει της τέταρτης εθνικής. Θεωρώ πως ήταν πολύ πιο καλή αυτή η ομάδα. Είναι έτοιμη η ομάδα γάμα εθνικής. Εντάξει, από εκεί και πέρα εμείς προσπαθήσαμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ό,τι είναι, πέρασε. Ευχαριστούμε. Πείτε μας δύο λόγια για το παιχνίδι σήμερα. Καταρχάς να εκφράσω τη συλληπιτήρια μου και εγώ για το παιδί. Το ρόλο του ήταν ένα άσχημο γεγονός. Να ευχαριστήσω την τοπική ομάδα των Όμηρων για την φιλοξενία που είχαμε σαν και φυσιά. Από εκεί πέρα, εντάξει, εμείς κοιτάξαμε να είμαστε σοβαροί στο παιχνίδι μας. Καταφέραμε στο πρώτο μήχρονο να είχαμε την απόλυτη περιοχή να πετύχουμε δύο τέρματα. Από εκεί πέρα, και εγώ είμαστε καλές κυβικάς. Μάλιστα, και για την πορεία της Κηφισιάς, τώρα η επόμενη φάση του κυπέλλου, αλλά και γενικά την πορεία της χρονιάς. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Στην ουσία, το στόχο που είχαμε θέσει το κύπελλο, βασικά, γιατί οι ομάδες στην κατηγορία ήταν πάρα πολλές. Το καταφέραμε. Στο πρόγραμμα βγήκαμε δεύτερη, αλλά είχαμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Και για αυτόν τον θεσμό που συμμετέχουμε τώρα, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Λοιπόν, να σε εκμεταλλευτούμε και λίγο μια και σε έχουμε. Έχεις περάσει από την πρώτη εθνική κατηγορία, έτσι, Super League τη λένε τώρα. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο έτσι για τις ομάδες που βλέπεις και το πρωτάθλημα που βλέπουμε φέτος. Το πρωτάθλημα φέτος δεν είναι ποιοτικό, το βλέπει όλος ο κόσμος. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει ο τόπος μας. Από εκεί πέρα είναι ανταγωνιστικό. Μπορεί να έχει επίπεδο ποδοσφαιρικό καλό, όμως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν νέοι ποδοσφαιριστές, να ξεκινήσουν μια καριέρα καλή. Ωστόσο, όλα αυτά θέλουν μια προσοχή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μπουν σε μια ομάδα Super League όπως είναι τώρα. Πολλά μικρά παιδιά εντός εισαγωγικών. Θέλει μια διαχείριση σωστή από τους προπονητές και από τη διοίκηση. Ωστόσο, από το κακό λοιπόν που είναι η οικονομική κρίση μπορούν να βγουν κάποια θετικά πράγματα και ευχόμαστε όλοι να δούμε ένα καλύτερο επίπεδο σε αυτήν την αγορά. Και ποια ομάδα σου κάνει φέτος εντύπωση από την πρώτη εθνική? Σίγουρα είναι Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης είναι. Αν και εγώ ματιμάτω. Όμως η Τρίπολη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα και πραγματικά της αξίζει συγχαρητήρια. Περιμένεις την πρώτη σου ομάδα τον Ατρόμητο να είναι τόσο ψηλά? Το περίμενα, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Η θέση της ομάδας είναι καλή, είναι τέταρτος. Ο Ατρόμητος από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο που παίζει είναι καλό. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα στην ομάδα. Ευχαριστούμε.